Είχα την ευτυχία να γνωρίσω από κοντά τη Σίβιλ Θόρνταϊκ, που από μικρό πυρετό όνειρό μου να πλησιάσω και να δω να παίζει. Μόλις με είδε, έτρεξε να μ' αγκαλιάσει και να μου πει πόσο λυπήθηκε που δεν μπόρεσε να έρθει στην παράστασή μας, επειδή έπαιζε και εκείνη. Ο σύζυγός της όμως, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Louis Kessner, που ήρθε πέρσι στην Ελλάδα με το θείασο του Oldby, κατενθουσιασμένος από την εμφάνισή μας, έλεγε διαρκώς: «Η Ελλάς πρέπει να είναι υπερήφανη για το θέατρό της». Από διάφορα περιστατικά διαπιστώνω ακόμα μια αληθινή συγκίνηση, πως οι Βρετανοί, τους οποίους εμείς οι μεσημβρινοί, οι θερμόαιμοι και εκδηλωτικοί, φανταζόμαστε από μακριά ψύχρεμους και σοβαρούς, αποδεικνύονται θερμότεροι και εγκαρδιότεροι από μας όταν έρχονται εις άμεσον επαφή με τους ξένους τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου με τι συγκίνηση και αγάπη άκουσαν μερικά λαϊκά τραγούδια μας που μου ζητήσανε να τους πω, και αυτό μέσα σε αυτοκίνητο διασχίζοντας τους δρόμους του Λονδίνου. Ήτανε για μένα αληθινή ευτυχία της ζωής μου ότι μαζί με την πραγματοποίηση του ονείρου μου να επισκεφθώ την Αγγλία είχα και την τιμή να παίξω μπροστά σε ένα κοινό με τόσο παλαιά παράδοση πνευματικού πολιτισμού.